Τώρα τι να πούμε, κύριε Πρόεδρε, που έχει πάει σχεδόν 11 η ώρα, που έπρεπε αυτό το θέμα της πρώτης τοποθέτησης και του δημάτων και των επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και των συμβούλων, αλλά και του κόσμου από κάτω που ήρθε να παρακολουθήσει σήμερα ένα Δημοτικό Συμβούλιο, για να βλέπουν θέμα. Καλά είναι να έρχονται βέβαια πολλοί κόσμοι και τα υπόλοιπα συμβούλια, γιατί να βγάζουν και συμπεράσματα. Αλλά μόνο αρνητική εικόνα φαντάζομαι αποκόμισαν απόψε όσοι παρακολούθησαν αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε, διδάσκουμε και ήθος πολιτικό εδώ πέρα. Και με αυτή την κατάντια απόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο αρνητικές εντυπώσεις αποκομίζει ο κόσμος που παρακολουθεί. Η απλή λογική, αγαπητέ κύριε Παπούρου, είναι κατά την γνώμη μου το πιο τίμιο και δημοκρατικό σύστημα εκλογής, αλλά χρειάζεται να γίνεται και ένας διάλογος και να η πλειοψηφία, η μειοψηφία να υποτάσσεται στην πλειοψηφία, τουλάχιστον στην εκτέλεση των αποφάσεων. Στο φάσμα των αποφάσεων υπάρχει τρόπος λοιπόν. Τώρα το ποιο δυναμίτησε το κλίμα και δεν μπόρεσε να. Στο κάτω-κάτω δεν έχει να μοιράσετε και πολλά πράγματα εσείς και οι απέναντι. Φαντάζομαι όλος ο καυγάς που έγινε απόψε και έγινε και γίνεται και άλλες φορές είναι για την επόμενη καρέκλα. Στα υπόλοιπα συμφωνείτε. Δεν νομίζω ότι έχετε σοβαρές διαφορές. Τώρα, το ότι γίνονται είτε σκόπιμα είτε από το πιανού η γνώμη θα υπερισχύσει, το αν θα γίνει η πλατεία Γαργαλιάνου που το επισημαίνουμε 3 χρόνια, που δεν υπάρχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το έργο, έχουν αντιδράσει και οι κάτοικοι και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και αν είναι η αιμονή λοιπόν και επιμένετε να βγει αυτό η ανάπτυξη της πλατείας με κίνδυνο, βέβαια πέρα από την καθυστέρηση του τεχνικού προγράμματος που έπρεπε να έχει ψηφιστεί εδώ και μήνες, αλλά είναι και αυτό που επισημαίνει και το επισήμανα και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που επικαλέστηκε και ο Δήμαρχος προχθές ο Γαργαλιάνος, ότι ενδέχεται αφού έχει μπει ο εργολάβος να κάνει αγωγές και να πληρωθεί μετά και με δαπάνες από το Δήμο, γιατί καθυστερεί ας πούμε να μπει στο έργο. Γιατί αυτή η αιμονή δεν θα μπορούσε να έχει λυθεί αν ακούγατε, γιατί επικράστηκε η κυρία Μιλωνάτη την απόψη απεγκεντρωμένη, αλλά η υπερκείμενο όργανο είναι η Επιτροπή του άρθρου 152. Είναι η προσωρινή απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει τέλος πάντων και πρέπει να έχει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτή η αιμονή λοιπόν ορισμένων, σαν και καλά να γίνει αυτό το έργο, και μάλιστα έκανε και κάτι άλλο ο κ. Δήμαρχος, δεν ξέρω κατά πόσο, ότι βάλαμε παραπάνω χρηματοδότηση για να με την έκδοση να μείνουν τα λεφτά του Δήμου, να μείνουν πάλι στον Δήμο και να κάνουμε αυτές οι αλχημίες τώρα, δεν ξέρω πόσο στέκουν και πόσο έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα το συγκεκριμένο, και βέβαια δεν μιλάτε για άλλα έργα που έχει ανάγκη ο Δήμος, που τα έχουμε παραμιλήσει τελείως. Μίλησε ο άνθρωπος με κραυγή προηγουμένως για το χάλι αυτό της ΔΕΙΑΤ, να τρέχει ο αγωγός 3 μήνες, πέρα από την κατασπατάλυση ας πούμε, του νερού και του δουλεύου και μοτέρ και λοιπά και ηλεκτρικό ρεύμα πληρώνεται παραπάνω. Οι δημότες τα πληρώνουν μετά και η ΔΕΙΑΤ συνέχεια έχει παθητικό. Αλλά και τις ζημίες που υφίστανται στην ιδιοκτησία του. Άλλο 2-3 φαινόμενα είχα καταγγείλει εγώ πέρυσι, στο Στυλάρι, πέρα στο καλοκαίρι, στο Κοπενάκι, πάλι 3 μήνες έτυχε ο αγωγός, πάλι μέσα στα θεμέλια σπιτιού κλπ. Και δεν ξέρω αυτή η αμελητηρία, αυτές οι καθυστερήσεις που οφείλονται δηλαδή. Βέβαια, έχουμε μια, εμείς, αιτιολογήσει, όχι αιτιολογήσει, ούτε δικαιολογήσει, αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα ζήτημα με το πόσο στελεχώνουν οι υπηρεσίες, με μόνιμο προσωπικό, εξειδικευμένο κλπ. Για να επιλαμβάνονται όλων αυτών των προβλημάτων και να μπορεί ο Δήμος να κάνει τη δουλειά του και να χρηματοδοτήσει κλπ. Τώρα,
είπε ο Δήμαρχος πιο μπροστά πόσες φορές άλλαξε αυτό το πρόγραμμα της ΠΕ3. Από 2.800, από 3.500 στην αρχή, πόσο πήγε μετά και τελικά κατέληξε στα 2 εκατομμύρια που ούτε και αυτά έγιναν έγκαιρα οι ενέργειες εκείνες για να ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα και να είναι σήμερα σπασμένο αυτό το ποσό για να γίνουν αυτά τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος. Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τη δημοτική αρχή. Δεν μπορεί τώρα να τα φορτώνουμε στους δημοτικούς συμβούλους γιατί δεν ενημερώθηκαν από το διάρκεια αν υπήρχε αυτή η χρηματοδότηση και τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια κλπ. Η δημοτική αρχή με τις τεχνικές υπηρεσίες, με την οικονομική υπηρεσία, με τους συμβούλους που έχει, θα μπορούσε από την αρχή να σπεύσει τις διαδικασίες ώστε σήμερα να μην φτάσουμε στο παραένα και να λέμε ότι θα καθίσει η χρηματοδότηση αυτή και προσπαθεί ο καθένας να μεταβιβάσει τις ευθύνες και να φορτώσει το μουτζούρι. Βέβαια λίγο κατανοητό εν ώψη των επόμενων εκλογών, αλλά όχι αυτό το χάλι που έγινε από τους